Πάρτε τα λεφτά από αυτή την επένδυση που λέει ο λόγος και εξαγοράστε, κάντε την παροχή την Κυψέλη, σοπεδώστε την και κάντε την καινούργια. Δηλαδή, τι σας εμποδίζει αυτό το κομμάτι να μην ανεκμετάλλευτο ή αυτό να γίνει πάρκο? Όχι. Λες και όλα τα βουνά γύρω της Αττικής μπορούν να δασωθούν. Ποτέ δεν είπαμε να μην αξιοποιηθεί. Το μοντέλο αξιοποίησε εκείνο το οποίο αφήνει. Με ενοχλεί ο πόνος ψυχής. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι, κύριε Μοίρα, πάμε. Έχω εδώ μαζί μου την αναθεωρημένη σύμβαση για το ελληνικό. Αυτό που είπατε γίνεται πράξη. Δηλαδή, αυξάνοντας τους δείκτες ωφελημότητας και ανταποδοτικότητας στη νέα σύμβαση για το ελληνικό και αποκτώντας το δικαίωμα να δομηθούν εκεί κτίρια για δημόσια χρήση. Αμέσως η πολιτεία διασφαλίζει το δικαίωμα να απελευθερωθούν χώροι στο κέντρο της Αθήνας και να γίνουν μικροί πνεύμονες πρασίνου, ψυχαγωγίας, άθλησης και πολιτισμού. Επομένως, είναι εύστοχη κατά τη δική μου άποψη και κρίση η παρατήρησή σας. Απλά έχουμε να σας απαντήσω ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται στην αναθεωρημένη σύμβαση και με μεγάλη χαρά να σας υποδείξω και σε ποιο σημείο. Που δεν προβλέπονταν πριν. Μάλιστα. Που δεν προβλεπόταν πριν. Εγώ αυτό λέω εμβόλυμα ως ένα σχόλιο το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Να δουλεύει ο κόσμος. Δεν μπορεί και να από τη μία να έχουμε τα ιδιωτικά κανάλια να είναι 4, να έχουν 400 άτομα εργαζόμενους, να προσδιορίζουμε και πώς θα είναι αυτά τα άτομα και από την άλλη σε μια ΕΡΤ η οποία είναι υδροκέφαλη. Έχω ίδια εικόνα της ΕΡΤ από το 1993 μέχρι το 2000 που δούλευα εκεί, πολύ πριν από όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, 16 χρόνια πίσω. Και να λέμε αυτή τη στιγμή θα πάρουμε στην ΕΡΤ και άλλα 58 άτομα. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι οξύμορο. Θα σας πω, καταρχήν πρόκειται για προσλήψεις συμβασιούχων, όχι μονίμων. Αυτό δεν το λέω. Τι σημαίνει αυτό? Μισό λεπτό. Δεν το λέω ως δικαιολογία για να δώσουμε μία. Και εγώ σαν συμβασιούχος δούλευα και ήταν συνθήκες γαλέρας. Για να δώσουμε μία πλήρη εικόνα στους τηλεθεατές. Πρώτον. Δεύτερον. Εκείνο το οποίο ενδεχομένως όσοι μας παρακολουθούν δεν γνωρίζουν είναι ότι η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, δεν είναι αντένα μέγα έψιλον κτλ. Φιλοξενεί την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ 2, την ΕΡΤ 3. Την ορχήστρα, τα ραδιόφωνα. Μισό λεπτό. Το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δεύτερο, τρίτο, αέρα σπορ. Τα ξέρω. Περιφερειακούς σταθμούς. Σε Καλαμάτα, σε Τρίπολη, σε Σέρες. Και ούτω καθεξής, που δίνουν πρωτογενή ενημέρωση από όλα τα μη και πλάτη της ελληνικής περιφέρειας, υπάρχει το αρχείο της ΕΡΤ κτλ. Η ΕΡΤ λοιπόν δεν είναι ένα κανάλι. Η ΕΡΤ είναι ένας οργανισμός με πάρα πολλά φάσματα, πάρα πολλά επίπεδα, πάρα πολλές υπηρεσίες. Άρα δικαιολογείτε τις προσλήψεις. Δεν δικαιολογώ τις προσλήψεις. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ο πανεπόπτης Θεός ο οποίος μπορεί να δώσει ένα θέσφατο. Αλλά κανείς μας. Ένα θέσφατο για το αν 2.500 είναι αρκετοί ή όχι. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω στους τηλεθεατές ποια είναι η διάρθρωση και ποιες είναι οι ανάγκες της ΕΡΤ ως οργανισμού απέναντι σε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο ιδιωτικό κανάλι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι, αφήστε με λίγο ανοίχτη την καλωσία. Εννοείται ότι σας αφήνω. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να κάνει ένα μονόλογο, θα έλεγα. Αφήστε να πούμε δύο πραγματάκια. Σας φημώνω, εννοείται. Όχι, δεν με φημώνετε. Απλά θέλω να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα να λέω. Και στον κύριο Γεωργιάδη ερωτήσεις έθετε. Από εκεί και. Άλλο δεν απαντούσε. Από εκεί πώς. Άλλο δεν απαντούσε και έλεγε τα δικά του. Ναι. Αλλά στα δικά σας εσείς. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Η ΕΡΤ ως οργανισμός, στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης. Α, η Ρίστο είναι παρόδο. Κάνει πολλές εσωτερικές παραγωγές, δεν δίνει εξωτερικές παραγωγές. Πάντως, στο πλαίσιο ενός γενικότερου εξορθολογισμού και συμμαζέματος, οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο εν γέννη, έτσι και στην ΕΡΤ θα πρέπει να γίνεται μια σωστή ζήγηση, μια σωστή στάθμιση ανάμεσα στο απασχολούμενο προσωπικό και στο προσφερόμενο έργο. Όσο για τις συνθήκες γαλέρας τις οποίες περιγράψατε, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Δεν μίλησα εγώ για γαλέρα ποτέ. Πότε είπα εγώ γαλέρα? Μπορεί να κάνω λάθος, με συγχωρείτε. Όχι, δεν μίλησα για γαλέρα. Απλά θα σας πω, κυρία Μαυραγάνη, ότι τις εποχές στις οποίες αναφέρεστε, η ΕΡΤ ήταν η ΕΡΤ των Golden Boys. Έχω μαζί μου όλα τα μισθολόγια δημοσιογράφων της ΕΡΤ της εποχής των Παχαίων Αγελάδων. Λοιπόν, να σας τώρα, πω. Μισό λεπτό. Θίγω τα κακό κείμενα. Όχι να μην κάνουμε διάλογο. Να σας πω εγώ ότι. Να σας πω εγώ ότι ως συμβασιούχος της ΕΡΤ έβλεπα δημοσιογράφους οι οποίοι δεν πατούσαν ποτέ να παίρνουν τα 20+ από μένα. Αν αυτό θέλετε να μου πείτε. Οι δημοσιογράφοι. Αυτό γινόταν δυστυχώς. Κυρία Φέη Μαυραγάνη, ακούστε. Οι δημοσιογράφοι στους οποίους αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, έχουν όνομα, έχουν επώνυμο και ανήκουν ως συνεργάτες σε μεγάλα πολιτικά γραφεία και μεγάλα πολιτικά τζάκια. Έθνης, ας πούμε, βλέπω εδώ στη λίστα μου.
να αμείβεται ο κύριος Γιάννης Πεφκιανάκης. Συνταξιούχος. Την εποχή που ήμουν. Συνταξιούχος, δημοσιογράφος. Δεν είναι είδηση αυτό. Επισειρά ετών. Διευθυντής του γραφείου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε να σας πω λοιπόν τώρα. Μισό λεπτάκι, κύριε Υπουργέ, έρχομαι αμέσως. Ο κύριος Γιακουμάτος δεν είναι λάθος ενημερωμένος. Πρώτον, κύριε Μοίρα, εμά δεν κάνουμε διάλογο όμως. Δεν είναι 1000 ευρώ, κύριε μου. Δεν κάνουμε διάλογο. Δεν καταλαβαίνεις να προσέξεις. Κάνεις λάθος, κύριε. Κύριε Μοίρα, κάνεις λάθος. Είπα 1000 ευρώ, ένα παράδειγμα. Η τεχνική, προσαρμόσου να καταλάβεις. Οι εικονολήπτες, οι ηχολήπτες, η παραγωγή. Μα τόσο σοβαρά. Κύριε Μοίρα, να ακούτε όμως, να κάνουμε διάλογο. Σκοτωδεύουν 16 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Πού βρίσκεσαι. Για 400 ευρώ σε μπλοκάκι. Σου είπα εγώ για 1000 στην έρθα. Στα ιδιωτικά κανάλια. Είπα ένα παράδειγμα, ούτε ιδιωτικά κανάλια είπα. Για το εψιλον είπες σε παράδειγμα, μωρέ τώρα. Εγώ δεν μιλώ για το εψιλον. Δεν είπα ούτε για εψιλον, ούτε για αλφα. Και να καταλάβεις, να συγκεντρωθείς. Ναι. Δεν είσαι συγκεντρωμένος. Έχεις το μυαλό σου και στα χαρτιά σου. Σου λέω λοιπόν, είχα πει. Εγώ έρχομαι διαβασμένος, κύριε Γιακουμάτα. Μπράβο, πάρε άριστα. Είναι παλιά αυτά, κύριε Μοίρα. Δεν έρχομαι αδιάβαστος. Πάμε να κάνω μια εκπομπή. Τώρα μην σπαταλήσουμε όλη την κουβέντα έτσι. Κύριε, για να καταλάβετε, ένα που παίρνει όπου δει. Εργάτη, σκουπιδιάρη. Ένα χιλιάρικο το μήνα, πώ ένα θα σου βρίσκει φορέ. Τι σχέση έχει γέρο κτλ. Τι σχέση έχει αυτά που λέμε. Να πω μια κουβέντα μόνο για αυτά που είπε. Για κουβέντα για την έρθμο. Εδώ βλέπουμε αυτό που συμβαίνεται σε όλο το κράτος. Κουμπάροι, αραβωνιάριδες, σύντροφοι, φίλοι, η μέτερη κομματική. Τα που κάνατε κι εσείς όμως. Ναι, έτσι, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Όχι, τα πληρώσαμε, κυρία μου. Τα πληρώσαμε. Κυρία Μαυραγάνη, και τα πληρώσαμε. Και ήρθε η αριστερά να μας δώσει παραδείγματα άκρας δεξιάς. Και σας λέω το εξής τώρα. Χτίζουν κομματικό κράτος. Και θέλουν στην έτσι σιγά να λήγουν οι συμβάσεις των παλιών και να μπαίνει το νέο κομματικό στρατός μέσα. Αυτό θέλουν. Και το κάτι, εγώ είμαι υπέρ της, δεν είμαι κατά. Υπέρ. Όμως 2.500 εργαζόμενοι δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τελευταίο. 100.000 ευρώ το χρόνο, ειδικό σύμβουλο Γιάννη Πεφκιανάκη. Ναι, εντάξει, εσύ το Πεφκιανάκη. Ο Γιάννη είναι τώρα στην τακτική. Κύριε Μοίρα, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Πείτε το. Τη στιγμή σε αυτό το τραπέζι ότι έχουμε κάνει κομματικές προσλήψεις τώρα. Πάρα πολλές. Να σου δώσετε κατάλογο. Ναι, φέρτε μας τον κατάλογο. Κάθε πολίτη τα άκουσε και στη Βουλή. Δηλαδή, βαφτίσατε τους 7 μετακλητούς που έχω στο γραφείο μου που ήταν 20-30 στο προηγούμενο και δεν μπορούν να δουλέψουν τους 7 ανθρώπους. Είναι, μας τους βαφτίσατε. Μα αυτά λέγατε στη Βουλή. Μας βαφτίσατε κομματικές προσλήψεις. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Βαφτίζετε κομματική πρόσληψη. Αυτό μου λένε μετά οι κυβερνητικοί όταν είναι όλοι άλλοι. Πάμε λοιπόν. Μισό λεπτό. Σήμερα ο κάθε Έλληνας πολίτης πληρώνει 36 ευρώ σε κάθε ρολόι που έχει για την ΕΡΤ. 36 ευρώ πληρώνει το κάθε ρολόι. Αν έχει και δύο ρολόγια. 72. Όταν δίναμε 100.000 στον κύριο Πεφκιανάκη, ποιο πληρώνει. Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη ΕΡΤ. Αυτοχρηματοδοτούμενη ΕΡΤ. Το πετάξε και δεν είσαι και συγκεντρωμένο. Δεν είσαι και διάβαστο. Δεν είμαι αδιάβαστο. Μπράβο, πήγε στο δάσκαλο στον Καμένο να σου βάλει άριστα. Με μένα τι ασχολείσαι. Επειδή έχω την ασχολία μαζί μου. Δεν ασχολείσαι στον Καμένο να πει ότι είμαι διαβασμένο. Γιατί στα διάβασα. Πρέπει στον Καμένο να σε βάλει κάπου. Και πες ότι σε διαβασμός. Ολοκληρώστε, κύριε Γιακουμάτη, για να απαντήσω μετά και στον κύριο Μοίρα. 36 ευρώ πληρώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ένα ρολόι. Προσέξτε, όχι. Δεν πληρώναμε στην ΕΡΤ πάντα. Θέλει εξορθολογισμό. Ήταν στο χρηματοδότημα. Θέλει εξορθολογισμό. Το πληρώναμε στην ΕΡΤ. Δεν έκανε και προγράμματα. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Στην ΕΡΤ αυτό το μεγάλο σκάνδαλο πληρώναμε αυτά τα λεφτά. Είναι καλό να πει μια παραγωγή που έκανε. Θε να μην σε αφήσω να μιλήσει καθόλου. Θέλω να ολοκληρώσει για να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα. Συγγνώμη από την ΕΡΤ, συγγνώμη, τελειώσαμε. 36. Εμείς λέμε το εξής. Ότι πρέπει να εξηγιαστεί και πρέπει το 36 να γίνει 18. Αυτό υποσχεθεί. Το είπε στη ΔΕΘ. Ακριβώς, είναι δημοκρατία. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Κύριε Μοίρα, επειδή μου μιλάτε για συγκεκριμένα πρόσωπα για τις εποχές που λέτε, αυτές οι λίστες κυκλοφορούσαν από τότε που εγώ σας επαναλαμβάνω, δούλευα μέσα στην ΕΡΤ. Είναι γνωστό από τότε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή. Δεν λέω κάτι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Κυκλοφορούσαν από τότε. Σωστά. Και για να το ενισχύσω κι άλλο, ήμασταν μία χούφτα συμβασιούχοι και κάναμε τη δουλειά και ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονταν χωρίς να δουλεύουν ποτέ. Αυτό είναι παλιό ξεκαθαρισμένο. Το πόσο ακριβώς δεν το ξέρει κανένας, έτσι. Το πόσο ακριβώς δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος. Πού να το ξέρω. Αλλά αυτό δεν το λέω. Εδώ έχω και συγγενείς υπουργών, ξέρετε. Πάμε λοιπόν τώρα. Κύριε Μοίρα. 80.000 το χρόνο. Κύριε Μοίρα. Έτσι να βάγεις η Ελλάδα. Κύριε Μοίρα, εγκρίθησαν όλα αυτά και εγώ ως εργαζόμενη σας λέω ότι τα έζησα. Στο δυναικές καρινόντου. Πάμε λοιπόν τώρα.
5 δημοσιογράφοι και σχολιαστές θα προσληφθούν στην ΕΡΤ. Αύριο θα προκηρυχθεί από τον κύριο Παπά ο διαγωνισμός. Θα προσληφθούν και τεχνικοί. Ναι. Και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη αποζημιώσεις αυτούς που επλήγησαν και θίγησαν όταν έγινε ιστορία με την ΕΡΤ. Απορία λοιπόν πρώτη. Γιατί δεν έχουν επιστρέψει ακόμη αποζημιώσεις. Απορία δεύτερη, επειδή σας λέω γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, υπάρχουν υπεράριθμοι αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Πώς γίνονται και άλλες προσλήψεις. Πώς το στοιχειοθετείτε. Ποιο πράγμα. Ότι είναι υπεράριθμοι. 2.500. Πώς το τεκμηριώνετε. Θα σας πω αμέσως από σε έναν οργανισμό που έχει 3 τηλεοπτικά κανάλια. Έχει 3 εθνικά ραδιόφωνα, έχει τοπικά ραδιόφωνα. Μιλάμε για την ΕΡΤ εδώ, της Αθήνας. Αφήστε τα τάρα. Με επιτρέπει να ρωτήσω κάτι εγώ. Αμέσως, υπουργέ. Μπαίνουμε αυτή τη στιγμή. Να μην το απαντήσω. Χαράματα, συγγνώμη. Για να έρθω αυτή τη στιγμή, καλέστε το διοικητή της ΕΡΤ να σας κάνει το μισθολόγιο. Δηλαδή, τι παίρνουν αυτοί. Ωραία, παίρνουν το απαντώ και προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να καθόμαστε πέρα για ένα θέμα που προφανώς δεν είναι το αντικειμένο μας. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Υπουργέ. Είναι κανένας από εμάς εδώ πέρα εργαζόμενος διοικητής της ΕΡΤ. Επιτρέπετε να σας τα πει. Επειδή το ρώτημα είναι εμείς προσλάβαμε κουμπαροξάδερφο υπουργού μας με 80.000. Δεν το ξέρω. Να δούμε τη λίστα του μισθολογίου. Εγώ επειδή προκλήθηκα από τον κύριο Μοίρα, λέω αυτά που τότε στυλιτεύθηκαν και γίνονταν από προηγούμενες κυβερνήσεις, φαίνεται ότι συνεχίζουν να γίνονται. Δεν γίνονται. Φέρετε μου εσείς έναν αρχόμιστο και έναν εδώ. Κυρία Μαυραγάνη, εδώ στη λίστα μου βλέπω τα υπόνοια. Πάτε πάλι στο 90. Εδώ βλέπω τα υπόνοια. Ακούστε λίγο. Εδώ βλέπω τα υπόνοια. Βαρβιτσιώτης, Κορομάτζος κτλ. Ωραία. Από τη Νέα Δημοκρατία. Δώστε μου τώρα ένα επώνυμο που είναι σε πρώτο βαθμό συγγένειας με υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε μου. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που σας λέω συνεχίζουν να γίνονται. Συνεχίζουν να γίνονται προσλήψεις, ενώ ξέρω πάρα πολύ καλό ότι υπάρχει περάσιμο. Δώστε μου ένα όνομα να βγω μαζί σας. Δεν στοιχειοθετείτε με αυτό που λέτε αργομιστία. Μα δεν μιλάω για αργομιστία, μιλάω για υπεράριθμο αριθμό. Για υπεράριθμους εργαζόμενους. Είναι πολύ. Κύριε Τσιρών, είναι πάρα πολύ. Υπάρχουν τμήματα στα οποία κάθεται ο κόσμος απ' έξω. Είναι πάρα πέστρεψαν αυτό. Αλλά δεν είναι θέμα. Πάμε παρακάτω, κυρία Μαυραγάνη. Μόνο εάν είναι εδώ διοικητές της ΕΡΤ, σας το πει. Ότι είναι πάρα πολύ είναι τώρα. Ελάτε στο δικό μου το Υπουργείο, πέστε δουλεύουν χίλιοι άνθρωποι και κάθονται. Ελάτε μου, γιατί εκεί μπορώ να σας το πω. Αμφισβητείτε δηλαδή ότι αυτό που σας λέω ισχύει. Αν οι 2.500 περισσεύουν ή λείπουν. Ότι δεν υπάρχουν υπεράριθμοι. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Και δεν είναι. Την επόμενη φορά θα σας φέρω και τα στοιχεία να το δείτε. Μακάρι. Πάμε λοιπόν τώρα. Δεν τα λέω στον αέρα. Είναι πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Πολύ. Προτείνετε απολύσεις, κύριε Γιακουμάτο. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε σε επόμενο θέμα. Είμαι κατά των απολύσεων. Είπατε 2.500 είναι πολύ. Μα μου λέτε τώρα. Είπατε 2.500 είναι πολύ. Προτείνετε απολύσεις. Κύριε Υπουργέ. Λεπτομέρεια πάντως. Όχι τώρα εδώ να τα πάτε και τα καλά. Να το ολοκληρώσω. Όλα τα κρατικά κανάλια στον κόσμο πληρώνονται από τον πολίτη και όχι από τη διαφήμιση. Ή πληρώνονται μόνο από τον πολίτη ή με μεικτό σύστημα. 55 εκατομμύρια για την ΕΡΤ. Η μισθοδοσία. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι στο 50% του μέσου όρου του ΩΣΑΛΕ παίρνει, δηλαδή αν το 100 είναι ο μέσος όρος που πληρώνει ο πολίτης, εμείς πληρώνουμε 50 σε αναλογία. Πληρώνουμε 55 λιγότερο. Εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, για τη μισθοδοσία της ΕΡΤ. 55 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τώρα. Όχι, κύριε Παυραγάνη. Θέλω να απαντήσω στον κύριο τον Ανέ.